δώσουν σε εξέλιξη επεισόδια στα Εξάρχεια. Ειρήνη. Λοιπόν, όταν το μεγαλύτερο μέρος από τον μπλοκ των εξουσιαστών ήρθε εδώ στην πλατεία Εξαρχείων και είδε ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, αίσθησε με ζαρντινιέρες και απορρίμματα. Ειρήνη, όσο μας μιλάς, εμείς παρακολουθούμε εικόνα από το live view του Μέγκα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Σε ακούμε. Οδοφράγματα λοιπόν με σκουπίδια και ζαρντινιέρες στον Άρη. Άρχισαν να πετούν οι νεαροί πέτρες και ξύλα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι δημιουργίες που ήταν επί της στον Άρη άρχισαν να τους κυνηγούν πετώντας χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τους κυνήγησαν μέχρι την πλατεία Εξαρχείων όπου τις διάλυσαν. Όμως οι νεαροί μπορεί να διαλύσουν προς το παρόν. Θα πρέπει να σου πω ότι παραμένουν στο σημείο, όπως στο σημείο παραμένουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα, και μας ενημερώνεις αν υπάρξει άλλη εξέλιξη. Εμείς παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανή εικόνα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, από τα Εξάρχεια, από το live view του Μέγκα. Αυτή τη στιγμή βλέπω, Μαρία, ότι οι νεαροί πετούν γλάστρες προς τις δημιουργίες και μπουκάλια άδεια, βέβαια. Δεν έχουμε δει μολότοφ να πέφτει. Άδεια μπουκάλια λοιπόν γυάλινα και ό,τι βρίσκουν από τα απορρίμματα, στήλα, πέτρες, γλάστρες, οτιδήποτε βρίσκουν μπροστά τους, τα πετούν προς τις δημιουργίες που βρίσκονται επί της τουρνάρη. Παρακολουθούμε και την εικόνα, Ειρήνη, αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπουμε έρχονται και ενισχύσεις από την Νοταρά, επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις. Είναι ομάδα λοιπόν αντιεξουσιαστών, προκαλεί επεισόδια αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια. Παρακολουθούμε εικόνες αυτή τη στιγμή από το live view του Μέγκα. Ειρήνη, τώρα σε πόση απόσταση είναι από το Πολυτεχνείο? Είναι πάρα πολύ κοντινά. Είναι σε ένα τετράγωνο, σκέψου, πάνω από το Πολυτεχνείο. Είναι λοιπόν αυτή την ώρα. Γίνεται νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην πλατεία Εξαρχείων. Οι αστυνομικοί με χειροβομβίδες κρότου λάμψης προσπαθούν να διαλύσουν τους νεαρούς που βρίσκονται στην πλατεία και στα γύρω στενά. Από όλους τους κάθετους δρόμους που είναι που οδηγούν στην πλατεία Εξαρχείων έρχονται ενισχύσεις της αστυνομίας προκειμένου να διαλύσουν τους νεαρούς. Γίνεται χρήση χημικών αυτή την ώρα στην πλατεία Εξαρχείων. Με ένα συντονισμένο, θα πρέπει να πω, σχεδιασμό, ξαφνικά οι δημιουργίες έφτασαν μέχρι την πλατεία και την έχουν κυκλώσει. Έρχονται λοιπόν ενισχύσεις από ό,τι μας λες από τα γύρω στενά αυτή τη στιγμή. Έχουν ενισχύσει αρκώς από τα γύρω στενά. Οι νεαροί έχουν ανάψει φωτιές στο δρόμο που περνά μπροστά από την πλατεία Εξαρχείων. Έχουν στήσει οδοφράγματα. Οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών. Και παρακολουθούμε τις εικόνες, Ειρήνη, εμείς. Τους νεαρούς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και αστυνομικές δυνάμεις να καταφθάνουν στο σημείο όπως μας περιγράφεις. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Βλέπουμε και άνδρες της ομάδας Δέλτα, οι οποίοι έρχονται προκειμένου να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους νεαρούς. Ειρήνη, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες και οι συνθήκες που κάνεις το ρεπορτάζ.